Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, Τρίτη, 22 Νοεμβρίου, είμαστε και πάλι μαζί. Είμαι η Ιωάννα Τρούμπα και η εκπομπή Σπορ Γένους Θηλυκού, που αλλού εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του NSTV. Εσείς μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο nstv.gr / live. Άλλη μία εβδομάδα, λοιπόν, που θα δούμε την πλούσια αγωνιστική δράση των ομάδων, καθώς και όλα τα νέα από το γυναικείο αθλητισμό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε όπως κάθε φορά από το μπάσκετ γυναικών και την Α1 κατηγορία. Πρώτο παιχνίδι ήταν αυτό της Νίκης Λευκάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ με 62-55. Φρένο λοιπόν έβαλε στον νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ η ομάδα της Λευκάδας. Το ξεκίνημα ήταν ευρικό και για τις δύο ομάδες που βρίσκονταν κοντά στο σκορ, με τις γηπεδούχες να κάνουν ένα σερί 5-0. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Νίκη Λευκάδας έκανε σερί 12-0, ανεβάζοντας το σκορ στο 29-14. Με τις ασπρόμαυρες να απαντούν με το δικό του σερί 0-6, μειώνοντας για το 29-20. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες έβρισκαν σκορ εναλλάξ, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 34-24. Στο τρίτο δεκάλεπτο τα λάθη κυριάρχησαν και για τις δύο ομάδες, με το σύνολο του Άγγελου Αγγελίδη να μειώνει στους 6-36-30. Όμως στο τελευταίο λεπτό της περίοδου, το αντίστοιχο σύνολο του Σταύρου Νανάκου αντέδρασε και έκλεισε με σύν 9. Στην τελευταία περίοδο οι ασπρόμαυρες ανέβασαν στροφές, μειώνοντας το τρίποντο 49-46. Όμως η νησιωτική ομάδα κρατούσε τη διαφορά και παράλληλα χαμηλά τον ΠΑΟΚ στο σκορ, φτάνοντας στην κατάκτηση του Ροζ Φίλου, αγώνα με 62-55. Για τις νικήτριες ξεχώρισαν η Οκόνορ με 17 πόντους και η Φουράκη με 14, ενώ για τον ΠΑΟΚ η Williams 12, η Wilson 16 και η Καρλάφτη 12 πόντους. Το επόμενο παιχνίδι ήταν αυτό του Εύνικου απέναντι στον ΠΑΣ Γένενα με το σκορ στο 61-46. Πραγματοποιώντας την κατά κοινή ομολογία χειρότερη εμφάνιση της αγωνιστικής σεζόν μέχρι στιγμής, η ομάδα του ΠΑΣ θα λέγαμε ότι γνώρισε δίκαια την ήττα από τον Εύνικο στην αναμέτρηση που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στην έδρα της αθηναϊκής ομάδας στα Άνω Λιώσια. Η ομάδα του coach Μαργαρίτη είχε εξαιρετικά άσχημα ποσοστά ευστοχίας με 2 στα 23 τρίποντα, 15 στα 35 δίποντα, ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο πέτυχε μόλις 6 πόντους. Κύριο χαρακτηριστικό της αναμέτρησης για την ομάδα του ΠΑΣ, η έλλειψη συγκέντρωσης, ειδικά στην άμυνα, όπου οι παίκτες της ομάδας έδωσαν τη δυνατότητα στους αντιπάλους να ανανεώσουν 20 επιθέσεις, κερδίζοντας ισάριθμα rebound. Ενώ συνολικά ο ΠΑΣ κέρδισε μόλις 14 αμυντικά rebound. Επίσης, απόδειξη της έλλειψης συγκέντρωσης της ομάδας στο παιχνίδι ήταν τα 19 λάθη, εκ των οποίων τα 12 στο τραγικό πρώτο ημίχρονο. Για τον Εύνικο ξεχώρισε η Στογιάνοφσκα με 15 πόντους, ενώ για τα Γιάννενα η Έφα με 11 και η Μπρίξ με 10. Η Ελευθερία Μοσχάτου επιβλήθηκε απέναντι στα Χανιά με 83-62. Σε περίπατο για την Ελευθερία Μοσχάτου εξελίχθηκε η αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Κρήτης, με την ομάδα του Μοσχάτου να πετυχαίνει 16 τρίποντα και να επικρατεί με το τελικό 83-62, ανεβαίνοντας στο 5-2. Τρίτη συνεχόμενη ήταν για τα Χανιά που έπεσαν στο 3-4. Το ενδιαφέρον της αναμέτρησης κράτησε ουσιαστικά για ένα μόνο ημίχρονο, όπως δείχνει και το 37-30, το σκορ του οποίου οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια. Το 21-12 της τρίτης περίοδου όμως έστειλε την Ελευθερία Μοσχάτου στο συν 16, βάζοντας τέλος στις όποιες ελπίδες της κριτικής ομάδας για ένα θετικό αποτέλεσμα. Καρακασίδου με 26 πόντους και 6 τρίποντα και Κάλγο με 24 πόντους και 6 τρίποντα εκτέλεσαν τα Χανιά, από τα οποία ξεχώρισε η Τζόνσον με 21 πόντους. Παναθλητικός Δάφνη Αγίου Δημητρίου 61-56. Την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών σημείωσε ο Παναθλητικός. Η ομάδα των Σικαιών επικράτησε με 61-56 της Δάφνης Αγίου Δημητρίου, με τις δύο ομάδες πλέον να ισοβαθμούν στη βαθμολογία με ρεκόρ 1-6. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια του, με την μπίλια τελικά να κάθεται στην ομάδα του Παναθλητικού, η οποία στο τελευταίο πεντάλεπτο έτρεξε ένα 9-3, μετατρέποντας το 52-53 σε 61-56.
20 πόντους και 13 rebound είχε η Ρόμπινσον, με την Τράντα να έχει 12 πόντους, ενώ για τη Δάφνη η Σπαθάρου είχε 18 πόντους, ενώ η Κρίτσα 10. Ένα ακόμη παιχνίδι που είδαμε αυτή την αγωνιστική ήταν αυτό ανάμεσα στις Εσπερίδες Καλλιθέας και στον Πρωτέα Βούλας, με το σκορ να καταλήγει στο 74-56. Τη δύναμη της έδρας τους εκμεταλλεύτηκαν για ακόμη ένα παιχνίδι Εσπερίδες, με την ομάδα της Καλλιθέας να επικρατεί του Πρωτέα με 74-56, να κάνει το 3-3 μέσα στο γήπεδό της και να ανεβαίνει φυσικά στο 4-3. Ενώ από την άλλη η ομάδα της Βούλας έχει το ακριβώς αντίθετο, 3-4, 3 νίκες, 4 ήττες. Παρά το καλό ξεκίνημα των Εσπερίδων, ο Πρωτέας είχε τις απαντήσεις και χάρη σε ένα επιμέρους 17-26 στη δεύτερη περίοδο, έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με 3 πόντους, 36-39. Η επανάληψη όμως ήταν προσωπική υπόθεση για την ομάδα της Καλλιθέας, που γρήγορα πήρε και πάλι τα ενία του μάτς, φτάνοντας στη νίκη την οποία ήθελε. Απίστευτη εμφάνιση από τη Higgins με 35 πόντους και 12 rebound, με τη Γουλφοκ να έχει 14 πόντους και τη Βιγιόρκε να κάνει double-double με 11 πόντους και ισάριθμα rebound. Για τον Πρωτέα 18 πόντους είχε η Γκίλντεϊ, 16 η Μπούθ και 11 η Τζανετάκου. Αυτή η αγωνιστική έκλεισε με ένα ντέρμπι αιωνίων. Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό. Το σκορ ήρθε 89-74. Ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών, νίκησε, έβαψε κόκκινο το ντέρμπι. Στην αρχή είδαμε οι πράσινες να ξεκινούν δυναμικά στα πρώτα 2 δεκάλεπτα και βλέπαμε ένα πραγματικό ντέρμπι, καθώς η μία ομάδα κατάφερνε να βάζει καλάθια στην αντίπαλη και ενώ στην αρχή οι πράσινες πήραν μία διαφορά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να μειώσει και βλέπαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ωστόσο, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζια, έπαιζε πάρα πολύ δυνατά, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, και άφησε πίσω του τον Παναθηναϊκό, μεγαλώνοντας συνεχώς τη διαφορά. Η ομάδα του Τριφυλιού προσπαθούσε συνεχώς να μειώσει αυτή τη διαφορά, κάτι που δυστυχώς τα λάθη και τα άστοχα σουτ τους δεν τους το επέτρεψαν και γνώρισαν την ήττα από την αντίπαλη, αιώνια αντίπαλη η ομάδα τους. Έτσι λοιπόν πλέον ο Ολυμπιακός βρίσκεται μόνος και πρώτος στην κορυφή. Και αίτητος, έτσι. Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν η Γκούσταυσον με 23 πόντους, με την Αμερικανίδα να κατεβάζει και 17 rebound, φτάνοντας σε ένα ακόμη εμφατικό double-double. Από την άλλη, για τις πράσινες ξεχώρισε η Πότερ με 24 πόντους. Να δούμε τώρα και τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί μετά το τέλος της 7ης αγωνιστικής. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος και αίτητος στην κορυφή με 14 βαθμούς. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 13, η Ελευθερία Μοσχάτου και ο ΠΑΟΚ με 12. Οι Εσπερίδες Καλλιθέας με 11 πόντους, η Νίκη Λευκάδας και τα Χανιά με 10. Ο Πρωτέας Βούλας επίσης με 10 βαθμούς. Στην ένατη θέση ο Εύνικος και ακολουθούν και τα Παζιάννενα με 9 βαθμούς. Ο Παναθλητικός με 8 και στην τελευταία θέση η Δάφνη Αγίου Δημητρίου επίσης με 8 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι η 8η, στις 30 Νοεμβρίου θα δούμε τον Παναθλητικό απέναντι στην Ελευθερία Μοσχάτου στις 5, Δάφνη Αγίου Δημητρίου Εύνικος στις 5 παρατέταρτο, ο ΠΑΣ Γιάννενα Νίκη Λευκάδα στις 3, ΠΑΟΚ Εσπερίδες επίσης στις 3, Πρωτέας Βούλας Ολυμπιακός στις 8.30 και Παναθλητικός. Παναθηναϊκός, συγγνώμη, Χανιά στις 5. Περάσουμε τώρα στην Α2 κατηγορία και στους 4 ομίλους μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πρώτο, όπου
Είδαμε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο Πειραιά και τον Προμηθέα με το σκορ στο 64-42. Εύκολο έργο για τον Ατρόμητο Πειραιά απέναντι στον Προμηθέα, λοιπόν. Για την ομάδα των γηπεδούχων ξεχώρισαν η Μπαρμπαλιά με 19 βαθμούς και η Θεοδοσουλάκη με 14, ενώ για τον Προμηθέα η Λογοπάτη με 10 και η Παυλάκη με 9. Αθηναϊκός Άρης Καλαμάτας 69-33. Με σπασμένα φρένα συνεχίζει ο Αθηναϊκός την πορεία του στο πρωτάθλημα της Α2 γυναικών. Η ομάδα του Βύρωνα επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση του Άρη Καλαμάτας, όπως δείχνει και το τελικό σκορ, διατηρώντας έτσι το αίτητο μετά από 6 αγωνιστικές στον πρώτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Για τις γηπεδούχες ξεχώρισε η Τσίκα με 14 βαθμούς και η Χαγιά με 11, ενώ για τον Άρη Καλαμάτας η Παπαδοπούλου με 14. Πορφύρας Πανιώνιος 43-47. Ο Πανιώνιος άλωσε την έδρα του Πορφύρα, πήρε ένα μεγάλο διπλό και φυσικά πολύ σημαντικό για την ομάδα του Πανιωνίου. Για τις γηπεδούχες ξεχώρισε η Καντραφούρη με 16 βαθμούς και για τη φιλοξενούμενη ομάδα η Κριτσιδήμα με 16 και η Μαγκίνα με 10. Δαναή Αργουσάμιλα 64-55. Το ρεπό του Αμίντα εκμεταλλεύτηκαν οι Δαναοί με την ομάδα του Άργους να επικρατεί της Άμυλας και να βρίσκεται μόνη στη δεύτερη θέση πίσω από τον Αθηναϊκό. Για το Άργος η Δανούση πέτυχε 23 πόντους, ενώ για την Άμυλα η Τζουγκράκη 16. Η βαθμολογία τώρα διαμορφώνεται με τον Αθηναϊκό να βρίσκεται στην κορυφή με 12 βαθμούς. Να ακολουθούν οι Δαναοί Άργους με 11, στην τρίτη θέση ο Αμίντας με 9, τέταρτη θέση ο Πανιώνιος επίσης με 9 βαθμούς. Η Άμυλα με 8, ο Πορφύρας με 6, ο Προμηθέας Πάτρας και Ατρόμητος Πειραιά επίσης με 6 και στην τελευταία θέση ο Άρης Καλαμάτας με 5 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική στις 27 Νοεμβρίου θα δούμε Πανιώνιος Αμίντας στις 2, Άρης Καλαμάτας Δαναή Άργους στις 3, Ατρόμητος Πειραιάς στις 5.30, ενώ στις μία μέρα νωρίτερα στις 26 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το παιχνίδι ανάμεσα στον Προμηθέα Πάτρας και τον Πορφύρα στις 3, ενώ ρεπό θα έχει ο Αθηναϊκός. Στο δεύτερο όμιλο τώρα η ομάδα των Μελισσίων υποδέχτηκε τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, όμως δεν κατάφερε να κερδίσει στον εντός έδρας αγώνα. Το αίτητο μετά από 5 αγωνιστικές διατήρησε ο Κρόνος, με την ομάδα του Αγίου Δημητρίου να περνά από την έδρα των Μελισσίων, κάνοντας λοιπόν το 5-5. Έτσι είδαμε τον Κρόνο να φεύγει με το ροζ φύλλο από την αναμέτρηση και να παίρνει το διπλό. Για τα Μελίσσια η Χιώτη πέτυχε 14 πόντους, ενώ για τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου η Γιαμπάνη 14, η Καλομιτσίνη 11 και η Τσάμι επίσης 11 πόντους. ΑΕΚ Περιστερίου, Φίνιξ Πειραιά 62-63. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε πραγματικά στην παράταση. Οι δύο ομάδες ήταν πολύ καλές, έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ. Όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο κρίθηκε στην παράταση, ένας πόντος διαφορά χωρίζει τις δύο ομάδες, οπότε σίγουρα ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι. Για την ΑΕΚ ξεχώρισε η Κέσαρη με 16 βαθμούς, ενώ για τον Φίνικα η Δανδουλάκη με 20 και η Ευμορφοπούλου με 16. Αιγαίας Χίου, Αγία Παρασκευή 51-67. Ακόμη ένα διπλό είχαμε σε αυτή την αγωνιστική. Η Αγία Παρασκευή κέρδισε τον Αιγαία Χίου στο όμορφο νησί της Χίου. Πήρε το διπλό. Ο Αιγαίας δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει... δεν κατάφερε να πάρει μάλλον αυτή τη νίκη που ήθελε μέσα στο γήπεδό του. Για την ομάδα της Χίου ξεχώρισε η Κοτσιά με 15 πόντους και η Δάνδουλ με 12, ενώ για την Αγία Παρασκευή η Τσέρου με 30. Τερψιθέα Ιωνικός 45-52. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας επικράτησε εκτός έδρας της Τερψιθέας και για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό διπλό. Για την Τερψιθέα ξεχώρισε η Στεριοπούλου με 14, ενώ για τον Ιωνικό η Λέρη με 17. Η βαθμολογία του δεύτερου ομίλου τώρα βρίσκει τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς. Στη δεύτερη ακολουθεί ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας με 9. Στην τρίτη η ομάδα των Μελισσίων με 8. Στην τέταρτη ο Φίνικας Πειραιά επίσης με 8. Αγία Παρασκευή επίσης με 8. Τερψιθέα Γλυφάδας με 7 βαθμούς. ΑΕΚ Περιστερίου με 5. Και ο Αιγαίας Χίου επίσης με 5. Στην επόμενη αγωνιστική που θα είναι η έκτη του ομίλου, στις 4 Δωδεκάτου, δεν θα υπάρχει την επόμενη εβδομάδα αγωνιστική για αυτόν τον όμιλο,
Θα δούμε. Αγία Χ. Ουάκ Περιστερίου στις 4, Αγία Παρασκευή Τερψιθέα Γλυφάδας στις 7.30, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Καό Μελισσίων στις 5 και Κρόνος Αγίου Δημητρίου Φίνικας Πειραιά επίσης στις 5. Για τον τρίτο όμιλο τώρα είχαμε την αναμέτρηση του Απόλλων Καλαμαριάς απέναντι στον Άρη με 56-80. Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τις κιτρινόμαυρες να περνάνε από την έδρα του Απόλλωνα Καλαμαριάς μένοντας μόνες και πρώτες στη βαθμολογία του τρίτου ομίλου. Για τον Απόλλωνα ξεχώρισε η Δημητροπόλου με 13 βαθμούς και η Μιχαηλίδου με 14, ενώ για τον Άρη η Τσαμπούρη με 18 και η Νάστου με 15. Ιωάννινα Ολύμπια Λάρισας 54-50. Τα Ιωάννα επιβλήθηκαν απέναντι στην ομάδα της Λάρισας. Μπορεί το σκορ να μην είναι μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά με όμορφο μπάσκετ και πολύ σωστές επιλογές σε άμυνα και επίθεση, τα Ιωάννα κατάφεραν να κερδίσουν τον εντός έδρας αγώνα. Για την ομάδα των Γηπεδούχων ξεχώρισε η Ντόκου με 14 βαθμούς και η Βρασταμινού με 12, ενώ για την Ολύμπια η Καρτσαμάρη με 17 και η Κουτσουνούρη επίσης με 17. Απόλλων το Λεμαΐδας αναγέννηση 62-43. Δεύτερη θέση για την ομάδα του Απόλλωνα που επικράτησε απέναντι στην αναγέννηση με καλύτερη την Κοντζαΐτσι με 18 βαθμούς και την Διπλάρη με 19. Ενώ για την αναγέννηση η Τζίκου πέτυχε 16 πόντους. Τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής ήταν αυτό ανάμεσα στη Χάνθ και τη Λασάνης, 45-38. Η Χάνθ πήγε και αυτή δεύτερη μετά από αυτή τη νίκη στον εντός έδρας αγώνα. Ξεχώρισε για τις Γηπεδούχες η Σταμπή με 14 πόντους και για τις φιλοξενούμενες η Μεντεσίδου με 15 και η Κρανεώτη με 12. Η βαθμολογία του τρίτου ομίλου βρίσκει τον Άρη στην πρώτη θέση, όπως είπαμε, με 10 βαθμούς. Ακολουθούν Απόλλων Πτολεμαΐδας και Απόλλων Καλαμαριάς στην ένατη με 9 βαθμούς. Η ομάδα της Χάνθ με 9 βαθμούς επίσης. Ο Ολύμπια Λάρισας επίσης με 9. Η ομάδα των Ιωαννίνων και της Αναγέννησης με 7 βαθμούς. Ο Αστέρας Καβάλας επίσης με 7. Και η ομάδα της Λασάνης με 5 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική στις 27 Νοεμβρίου θα είναι η 7η για τις ομάδες. Η ομάδα της Λασάνης θα είναι αντιμέτωπη με τα Ιωάννινα στη μία, η Ολύμπια Λάρισας απέναντι στον Αστέρα Καβάλας επίσης στη μία, Άρης Απόλλων Πτολεμαΐδας στη μία και Αναγέννηση Νεουρούς Ρησίου, Χάνθ επίσης στη μία, ενώ ρεπό θα έχει ο Απόλλων Καλαμαριάς. Και να κλείσουμε την Α2 κατηγορία με τον τέταρτο όμιλο, όπου οι Πάνθυρες ιτήθηκαν από τον Πιερικό Αρχέλαο και πολύ κοντά στη βαθμολογία, στην κορυφή της βαθμολογίας, βρέθηκε ο Πιερικός που επικράτησε στην Καβάλα των Πανθύρων. Για τους Πάνθυρες ξεχώρισε η Μαμαλίκατζη με 11 βαθμούς και για τον Πιερικό η Τελίδου με 27. Πανσεραϊκός Νεάπολη 72-41. Σε απόσταση βολής από τον Ηρακλή βρίσκεται ο Πανσεραϊκός που διέλυσε την Νεάπολη. Για τον Πανσεραϊκό, 4 παίκτριες ήταν διψήφιες. Η Μπακιρτζίδου με 14 πόντους, η Τζιαμπάζη με 23, η Θανοπούλου με 15 και η Σπάιτς με 16 πόντους. Ενώ για την ομάδα της Νεάπολης, η Παπαδοπούλου πέτυχε 10 πόντους και η Αγγελακίδου 11. Ασπής Ξάνθης, Ηρακλής 44-68. Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει για μία ακόμη εβδομάδα ο Ηρακλής μετά το άνετο πέρασμα από την Ξάνθη απέναντι στην Ασπίδα. Για την Ξάνθη ξεχώρισε η Καραλίδου με 8 βαθμούς και η Τασελαρίδου επίσης με 8, ενώ για τον Ηρακλή η Τσουμπερλή με 12. Τελευταίος αγώνας ήταν αυτός του Πανοράματος απέναντι στην ομάδα της Πιερίας με το επιβλητικό 107-32. Μεγάλη διαφορά στο σκορ, μεγάλη νίκη για το Πανόραμα, όπου ξεχώρισε η Καλογρίδου με 22 πόντους και για την ομάδα της Πιερίας η Τσκιαλαμάνη με 12. Όπως είπαμε, στη βαθμολογία ο Ηρακλής βρίσκεται πρώτος και μόνος με 10 βαθμούς. Ακολουθούν Πανσεραϊκός, Πιερικός Αρχέλαος και Πάνθυρες Καβάλας με 9 βαθμούς η κάθε ομάδα. Ασπίδα Ξάνθης και Πανόραμα με 8. Η ομάδα της Πηλαίας στη συνέχεια με 7 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις η ομάδα της Νεάπολης και της Πιερίας με 6 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, στις 27 Νοεμβρίου, η ομάδα της Νεάπολης θα αντιμετωπίσει το Πανόραμα στις 2, η Πιερία την Πηλαία επίσης στις 2, ο Πιερικός Αρχέλαος στην Ασπίδα Ξάνθης και αυτό το παιχνίδι στις 2,
και ο Ηρακλής τον Πανσεραϊκό στις 3, ενώ ρεπό θα υπάρχει για τους Πάνθυρες Καβάλας. Πάμε τώρα στην Α1 κατηγορία βόλεϊ γυναικών. Εκεί είδαμε τον Μαρκόπουλο να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, όμως ιτήθηκε με 0-3. Ο Ολυμπιακός με όπλο το σερβίς του πέρασε από τα Μεσόγεια υποχρεώνοντας την ομάδα του Μαρκόπουλου στην δεύτερη συνεχόμενη ήττα της. Το Μαρκόπουλο ξεκίνησε με ενθουσιασμό τον αγώνα, αλλά από το 6-7 και μετά ο Ολυμπιακός άρχισε να πιέζει στο σερβίς και βγάζοντας φοβερές άμυνες και ξέφυγε με 6-10. Και λίγο αργότερα με 10-16 για να επικρατήσει 15-25. Στο δεύτερο σετ είχαμε την ίδια εικόνα με πολύ επιβλητικά σερβίς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνέχιζε να ανεβάζει συνεχώς τη διαφορά. Και στα άλλα, και στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός ξέφυγε το σκορ από την αρχή, οπότε τελείωσε το παιχνίδι με 0-3. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως πριν την έναρξη του αγώνα βραβεύτηκε η Αμερικανίδα Διαγώνια του Μαρκόπουλου, ο Ντριάννα Φιτζμόρις, για την ανάδειξή της ως Κιάννα MVP της τέταρτης αγωνιστικής. Την απονομή του βραβείου και το δώρο της χορηγού εταιρείας έκανε ο δήμαρχος του Μαρκόπουλου, ο Κωνσταντίνος Αλαγιάννης. Για τις γηπεδούχες ξεχώρισε φυσικά η Φιτζμόρις με 14 πόντους, ενώ για τον Ολυμπιακό η Κούμπουρα με 18. Εγάλεο θύρα 0-3 ήρθε και αυτό το παιχνίδι. Τη δεύτερη φετινή του νίκη εκτός έδρας πέτυχε το Εγάλεο απέναντι στην ομάδα της Θήρας, ο οποίος επιβλήθηκε της τοπικής ομάδας. Με σταθερότητα στην υποδοχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, η ομάδα της Σαντορίνης με top scorer τη Μελίσσα Λάγκεγκερ με 17 πόντους και άξιες συμπαραστάτριές της Έρικα Μερκάδο με 14 πόντους και Λιούμπιτσα Κέτσμαν με 9 πόντους πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντό της. Το Εγάλεο πάλεψε και τα τρία σετ. Είχε λιγότερα λάθη από τον αντίπαλό του, αλλά δυσκολεύτηκε στην υποδοχή και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού στην επίθεση. Για το City ξεχώρισε η Διαγώνια από την Ουγγαρία Πάνι Πετοβάρη με 17 πόντους. Άρης ΠΑΟΚ 1-3. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 6-6 επικρατώντας την έδρα του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και παρέμεινε μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο δικέφαλος, παρά την απουσία της Μπλάνκο, η οποία έχει ένα πρόβλημα στη μέση, την κακιά βραδιά της Κάφρια και με την καλή εμφάνιση των κιτρινόμαυρων πίεσε από τη γραμμή του σερβίς και πήρε 10 πόντους από τον μπλοκ, με τη Μαρία Κλέπκου να βοηθά σημαντικά από τη στιγμή που μπήκε στο μάτς. Στο πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ μπήκε από την αρχή πολύ δυνατά και άρχισε να χτίζει μια διαφορά με τον Άρη να πλησιάζει πολύ στο σκορ, αλλά γρήγορα δεν άργησε να ξεφύγει πάλι. Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ ξέφυγε 2 φορές. Ο Άρης επέστρεψε στο σκορ, πέτυχε την ισοφάριση, όμως κάποια λάθη δεν τον βοήθησαν να πάρει το σετ. Το μάτς φάνηκε να ανάβει όμως το τρίτο σετ, όπου ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ μόνο στο 1-0 και αμέσως πήρε το προβάδισμα και ξέφυγε. Είχε φτάσει μέχρι το 8-16. Ο Άρης έκανε μια μικρή ανατροπή μειώνοντας σε 15-19, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει περισσότερο. Ο δικέφαλος προηγήθηκε με 0-3 στην εκκίνηση του τέταρτου σετ
Και έφτασε στο 7-12 με τον Άρη να μειώνει πάλι στους 2-13-15. Είδαμε ότι και ο Άρης δεν τα παρατούσε. Προσπαθούσε συνεχώς για την πολυπόθητη νίκη. Η Πολυνοπούλου όμως για τον ΠΑΟΚ έδινε συνεχώς τις λύσεις και έφευγε στο σκορ η ομάδα της. Το μάτς φάνηκε να τελειώνει ωστόσο με δύο συνεχόμενα μπλοκ της Σίλβα και της Ρόμπινσον, η οποία έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ. Η Κρόλ έδωσε ανάσα στον ΠΑΟΚ, Στράτζαλη και η Πολυνοπούλου σταμάτησαν στον μπλοκ της Τζούμπα και αμέσως μετά διαμορφώθηκε το τελικό 20-25. Για την ομάδα του Άρη, η Ρόμπινσον ξεχώρισε με 10 πόντους, ενώ για τον ΠΑΟΚ η Στράτζαλη με 15. Ηλυσιακός Λαμία 3-0. Επιστροφή στις νίκες για τον Ηλυσιακό, καθώς μετά από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα, επικράτησε για την έκτη αγωνιστική με 3-0 σετ του ΑΟ Λαμίας. Η ομάδα των Ηλυσίων, έχοντας τρεις αθλήτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, την Πένε με 11, την Μπορχανή με 12 και τη Ράντοβιτς με 10, και με μόλις 14 λάθη πανηγύρισε αυτό το τρίποντο. Η ομάδα της Λαμίας υπέπεσε σε πολλά λάθη και έμεινε χαμηλά στην επίθεση, έχοντας top scorer την Περέιρα με 13 πόντους. Ο Ηλυσιακός είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από την αρχή μέχρι το τέλος και παρά το γεγονός ότι ισοφάρισε στο τρίτο σετ, στο τρίτο του match ball ο Άννακας Δοβασίλη διαμόρφωσε το τελικό 27-25 για το τελικό 3-0. Ζαόν Παναθηναϊκός 0-3. Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό που πήρε το τρίποντο στο Ζιρίνιο. Ο Μπράνκο Γκάιτς έδωσε ανάσες στις Γκρότους Παπαφωτίου, Μέντιτς και Ρόκα. Ενώ στο Ζαόν είχαμε την επιστροφή της Μικρουδάκη που επανέφερε την Γιωβάνη στη Διαγώνιο. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός προερχόταν από μία ήττα απέναντι στην ΑΕΚ με 1-3. Οπότε είδαμε εδώ ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Στο πρώτο σετ οι πράσινες προηγήθηκαν με 0-5, όμως ο Ζαόν κατάφερε και μείωσε αυτό το σκορ, το έκανε 4-5. Γενικά ο Ζαόν ήταν πολύ ανταγωνιστικός σε αυτό το παιχνίδι. Βρέθηκε πολλές φορές να κάνει ισοφάριση στο σκορ και προσπαθούσε συνεχώς, όσο και να έφυγε ο Παναθηναϊκός, να μειώνει το σκορ και να διεκδικεί όλα τα σετ. Στο τρίτο σετ η Ανθούλη αποσύρθηκε από τον προπονητή της και στη θέση της πέρασε η νεαρή Ιβκοβιτς. Εκεί οι πράσινες από ένα σημείο και μετά ξέφυγαν πάλι στο σκορ, η διαφορά μεγάλωσε και έτσι ήρθε το πολυπόθητο 3-0 για την ομάδα των Πρασίνων και αυτό το τρίποντο που τους έδωσε σίγουρα μία παραπάνω ανάσα. Για τον Ζαόν ξεχώρισε η Παπαδέδε με 9 πόντους, ενώ για τον Παναθηναϊκό η Ανάε με 19. Η ομάδα της Τέτιδας τώρα υποδέχτηκε την ΑΕΚ και ιτήθηκε με 2-3. Σπουδαία νίκη με 3-2 σε συνέδρα της Τέτιδας Βούλας πανηγύρισε η ΑΕΚ στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την έκτη αγωνιστική της Volley League γυναικών. Η ένωση με τους 2 βαθμούς της νίκης ανέβηκε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η Θέτιδα που γνώρισε την τέταρτη ήττα της για φέτος, με το βαθμό που απέσπασε, έφτασε τους 6. Η ομάδα της Βούλας πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στην πολωνική Λεγκιονόβο. Η Θέτιδα προηγήθηκε στα σετ, η ΑΕΚ αντέδρασε, πέρασε μπροστά στο σκορ, όμως οι αθλήτριες του Γιώργου Ρούση δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και οδήγησαν το παιχνίδι στο tie-break. Εκεί το 5-4 της Θέτιδας έγινε 7-10 για την Ένωση, η οποία επικράτησε το υπέρ της προβάδισμα για το 10-15 και την νίκη. Το καλύτερό της παιχνίδι με την κυτρινό-μαύρη φανέλα έκανε η Γιαμίλα Νίζετιχ, που σταμάτησε στους 25 πόντους, ενώ όπλο της ΣΑΕΚ στην αναμέτρηση ήταν η επίθεση. Για τη Θέτιδα καλύτερη ήταν η Χέιντεν με 16 πόντους. Στη βαθμολογία τώρα, πρώτος και μόνος στην κορυφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με 18 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 15, η ΑΕΚ με 13, ο Παναθηναϊκός με 12, η ομάδα της Θήρας με 11, το Μαρκόπουλο επίσης με 11, ο Ηλυσιακός με 9, ο Άρης με 8 βαθμούς, η ομάδα της Θέτιδας με 6 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις ο Ζαόν και το Εγάλο με 0, που ακόμα δεν έχουν καταφέρει να πάρουν κάποια νίκη στο πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική, η 7η για τις ομάδες, στις 26 Νοεμβρίου. Θα δούμε ΠΑΟΚ Ζαόν στις 5, Παναθηναϊκός Θέτιδα Βούλας στις 6 παρατέταρτο, Λαμία Μαρκόπουλος στις 6, Ολυμπιακός Άρης επίσης στις 6, ΑΕΚ Γάλλος στις 7 παρατέταρτο και Θύρα
Ηλυσιακός στις 7. Περάσουμε τώρα στην Α1 handball γυναικών. Εκεί είδαμε την ομάδα της Πηλέας να αντιμετωπίζει, συγγνώμη, την ομάδα του Καματερού να αντιμετωπίζει την Αναγέννηση Άρτας με 17-21. Η Αναγέννηση Άρτας επικράτησε εκτός έδρας του Καματερού για την έκτη αγωνιστική της Α1 γυναικών. Η φιλοξενούμενη ομάδα είχε συνεχώς τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε δίκαια στη νίκη. Καλύτερη για το Καματερό ήταν η Καραμάνου με 3 βαθμούς, Χριστοπούλου επίσης 3, Γεωργιάδου, Βασιλείου και Ρούσου από 3 βαθμούς. Για την Αναγέννηση η Νούλα είχε 5 και η Σουρχάν επίσης με 5. Η Πηλέα θα αγωνιζόταν με τον Φίλιππο Βέριας αν δεν είχε υποβιβαστεί. Οπότε το τυπικό 10-0 στα χαρτιά ήταν αναμενόμενο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την ΑΕΚ και κέρδισε 31-19. Ήταν λοιπόν ο μεγάλος νικητής του πρώτου αγώνα δικεφάλων στο γυναικείο handball. Επικράτησε με 31-19, όπως είπαμε, τη ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη για την έκτη αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι, ενώ οι δύο ομάδες είναι γνωστός πως έχουν διαφορετικούς στόχους. Για τον ΠΑΟΚ, η Μπουράντο είχε 6 βαθμούς και η Μπράνιτς 5, ενώ για την ΑΕΚ η Μπουλάντοβιτς 4 και η Μόργιες 5. Πανόραμα Νέα Ιωνία 28-34. Το απόλυτο νικηφόρο Σερίτης συνέχισε και σε αυτή την αγωνιστική η Νέα Ιωνία που επιβλήθηκε του Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη. Για τις γηπεδούχες η Αμπλίντα είχε 10-11 βαθμούς και για την ομάδα της Νέας Ιωνίας Μανιά 8 και η Στουγιαννίδου 7. Ορφέα Σουρωτή, ΑΟΔ Κορυδαλλού 26-24. Βήμα παραμονή στην Α1 γυναικών έκανε ο νεοφώτιστος Ορφέα Σουρωτή που επικράτησε στην έδρα του με 26-24 του ΑΟΔ Κορυδαλλού. Αυτή ήταν η πρώτη ιστορική νίκη για τον Ορφέα στη μεγάλη κατηγορία και μάλιστα με ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει με 3 γκολ στο 11-14 στο ημίχρονο. Οι ομάδες έχουν τους ίδιους στόχους και πολύ πιθανόν το μεταξύ τους παιχνίδι στον δεύτερο γύρο να είναι και αυτό που θα κρίνει τον υποβιβασμό στην Α2 κατηγορία γυναικών. Για τον Ορφέα, η Μαυροπούλου πέτυχε 8 πόντους και για την ομάδα του Κορυδαλλού, η Σαβαλάκη 5 και η Διακογιάννη επίσης 5. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε πάλι τους αγώνες του handball. Ένα μικρό λάθος πριν, να πούμε ότι για την 7η αγωνιστική που θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου η ομάδα της Νέας Ιωνίας θα υποδεχτεί την ομάδα της Πηλέας, ο Φίλιππος Βέρια, τη ομάδα του Καματερού για να γίνει η Άρτα στον ΠΑΟΚ, ο Κορυδαλλός στο Πανόραμα και η ΑΕΚ τον Ορφέα Σουρωτής.
να πούμε και την βαθμολογία, όπου η ομάδα της Νέας Ιωνίας βρίσκεται πρώτη με 12 πόντους, μαζί με την ομάδα της Πηλέας που έχει επίσης 12. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 10, η Αναγέννηση Άρτας με 8, η ΑΕΚ με 6, το Καματερό και ο Ορφέας Ουρωτής με 4, το Πανόραμα και η ομάδα του Κορυδαλού με 2 και ο Φίλιππος Βέρειας που έχει υποβιβαστεί παραμένει στο μείον 2. Να κλείσουμε την αγωνιστική δράση των ομάδων μας με την Α1 Πόλο γυναικών, όπου η Πάτρα υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ και κέρδισε με 11-10, ο Πανιώνιος τον Άλυμο 5-12, ο Ολυμπιακός Ρέθυμνο 16-8. Υπήρχαν άλλοι τρεις αγώνες που δεν έχουν διεξαχθεί ακόμα. Η ομάδα της Λάρισας απέναντι στον Εθνικό Πειραιά, που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου. Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τη Γλυφάδα στις 23 Νοεμβρίου, αύριο. Και η ομάδα του Περιστερίου, την ομάδα της Βουλιαγμένης, και αυτή στις 30 Νοεμβρίου. Η βαθμολογία τώρα για το Πόλο βρίσκει Ολυμπιακό και Άλυμο στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς. Ακολουθεί η ομάδα της Γλυφάδας με 13, ο Εθνικός με 12, ο Πανιώνιος επίσης με 12, η ομάδα της Βουλιαγμένης με 10, η ομάδα της Πάτρας και του ΠΑΟΚ με 6 βαθμούς, η ομάδα της Λάρισας και του Περιστερίου με 3 και στις τελευταίες θέσεις το Ρέθυμνο και η ΑΕΚ από 1 βαθμό. Επόμενη αγωνιστική, που θα γίνει στις 3.12, η Βουλιαγμένη θα υποδεχτεί το Ρέθυμνο στις 4, Άλυμος Ολυμπιακός στις 7, Άνω Γλυφάδα Πανιώνιος στις 5.30, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 4.30, Εθνικός Πειραιά Πάτρα στις 4.30 επίσης και Περιστέρι Λάρισα στις 6.
περάσουμε τώρα σε νέα από άλλα αθλήματα. Πάμε τώρα στο Στίβο, όπου οι 27 της προ-Ολυμπιακής ομάδας για το Παρίσι έγιναν γνωστοί. Τη λίστα με τους 27 αθλητές και αθλήτριες που θα είναι στην προ-Ολυμπιακή ομάδα για το Παρίσι απέστειλε ο ΣΕΓΑΣ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Με βάση τα κριτήρια της ΕΟΕ, ο ΣΕΓΑΣ έστειλε στην Επιτροπή την προ-Ολυμπιακή ομάδα Στίβου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Οι 27 αθλητές και αθλήτριες που εντάχθηκαν στην προ-Ολυμπιακή ομάδα για το 2023 είτε συμμετείχαν στους αγώνες του 2020 και συνεχίζουν τον αθλητισμό, είτε πέτυχαν διακρίσεις σε κορυφαίες διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Η προ-Ολυμπιακή, ωστόσο, είναι πιθανό να αλλάξει τους επόμενους μήνες, καθώς θα εντάσσονται σε αυτή όσοι πετυχαίνουν τα κριτήρια συμμετοχής αγώνες. Να πούμε λοιπόν ότι η προ-Ολυμπιακή ομάδα αποτελείται από τους εξής. Μίλτος Τεντόγλου, Κατερίνα Στεφανίδη, Εμμανουήλ Καραλής, Αντιγόνη Ντρις Πιώτη, Νικόλ Κυριακοπούλου, Ελίνα Τζένκο, Χρήστος Φραντζισκάκης, Νίκος Ανδρικόπουλος, Σέλενα Πόλακ, Δημήτρης Τσιάμης, Σπυριδούλα Καρύδη, Οδυσσέας Μουζενίδης, Δημήτρης Τσίτσος, Ανδρέας Πανταζής, Κυριακή Φιλτισάκου, Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, Παναγιώτα Τσινοπούλου, Ραφαέλας Πανουδάκης, Σταματίας Καρβέλη, Χρύσα Αναγνωστοπούλου, Μιχάλη Αναστασάκης, Ειρήνη Βασιλείου, Κώστας Δουβαλίδης, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ευσταθία Κουρκουτσάκη, Τατιάνα Γκούσιν και Ελισάβετ Πεσιρίδου. Είναι πολύ ωραίο να ακούς το όνομά σου, να βλέπεις το όνομά σου σε μια τόσο σπουδαία διάκριση. Πάμε λοιπόν τώρα στο Στίβο, φυσικά. Θα συνεχίζουμε με την Λετίτσια Μέλο, το καυτό όνομα του Στίβου που πέτυχε το ακατόρθωτο στο παγκόσμιο. Μία Βραζιλιάνα τρέλανε τους φίλους του Στίβου με τη μεγάλη της επιτυχία στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Διάκριση που δεν μπορούσε να φανταστεί ούτε η ίδια. Η Λετίτσια Μέλο φρόντισε να συστηθεί στην παγκόσμια κοινότητα του κλασικού αθλητισμού με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Η αθλήτρια από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής κατέκτησε στο Eugene την τρίτη θέση στον πλανήτη στο άλμα εις μήκος, έχοντας νωρίτερα μόλις έναν αγώνα. Οι περισσότεροι αθλητές κάνουν προετοιμασία και αγώνες επί μήνες για να βρεθούν στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας. Η Μέλο, ωστόσο, αποτέλεσε μια σπάνια εξαίρεση. Το άλμα στα 6,89 μέτρα αποτέλεσε ατομικό ρεκόρ και της έδωσε το χάλκινο μετάλλιο που λίγο νωρίτερα έμοιαζε ανέφικτο. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας μας γεννήθηκε το 1997 στη Σάντα Καταρίνα. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τον Στίβο, αλλά το φόρτι της ήταν τα σπριντ. Το μήκος προέκυψε από παρότρινση των δασκάλων της σε σχολικούς αγώνες και από τότε την κέρδισε το συγκεκριμένο αγώνισμα. Αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια, κατακτώντας τίτλους σε πρωταθλήματα Νοτιού Αμερικής K17 και K20. Ένας τραυματισμός λίγο πριν τον παγκόσμιο του Eugene που ήρθε παίζοντας με τους φίλους της, παραλίγο να της στερήσουν το δικαίωμα συμμετοχής. Όχι όμως δεν έλειψε, αλλά πέτυχε και τη σπουδαία πρόκριση. Η Λετίτσια είναι μάλιστα και αρκετά δραστήρια στα social media, μοιράζοντας συνεχώς στιγμιότυπα από τη ζωή της με τους χιλιάδες ακολούθους της. Είναι, όπως έχω ξαναπεί και αυτό, πολύ σπουδαίο να πετυχαίνεις μία διάκριση και ειδικά, μα δεν το περιμένεις. Όπως μας είπε εδώ πέρα η Λετίτσια. Συγχαρητήρια λοιπόν, και ο καθένας πρέπει να αγωνίζεται και να παλεύει για αυτό που πραγματικά θέλει και για αυτό που πραγματικά αγαπάει. Να περάσουμε τώρα στο πινκ πονκ, όπου ο Παναθηναϊκός σφραγίζει την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup γυναικών. Η γυναική ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Παναθηναϊκού είναι έτοιμη να φτάσει σε μια ακόμη σημαντική επιτυχία, την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroCup. Έτοιμος να αξιοποιήσει το τεράστιο πλεονέκτημα που απέκτησε στο πρώτο μάτς και να σφραγίσει την πρόκριση στο προημιτελικό γύρο του EuroCup επιτραπέζιας αντισφαίρησης γυναικών 2022-2023 είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν, με τη συμπαράσταση των φίλων του, δίνει αγώνες στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, αλλά και στο εξωτερικό φυσικά, παλεύει για να πετύχει κάτι σημαντικό για ένα άθλημα που δεν ακούγεται πολύ συχνά και λόγω των αγώνων και το εντός Ελλάδας και των ευρωπαϊκών έχει αρχίσει να ακούγεται, να το μαθαίνει ο κόσμος και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε κάθε είδους άθλημα. Να περάσουμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει όταν λέω για ποδόσφαιρο γιατί
Σας έχω ξαναπεί ότι πολλοί πιστεύουν ότι οι γυναίκες δεν παίζουν ποδόσφαιρο, ότι δεν ασχολούνται και το έχω καταρρύψει αυτόν τον μύθο. Θα μιλήσω για την Άλεξ Σκοτ, ένα ρόδι από αγκάθι. Μεγάλωσε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, το πρώτο συνέστημα που ένιωσε ήταν ο φόβος. Η Άλεξ Σκοτ βρήκε στο ποδόσφαιρο διέξοδο και κίνητρο. Έγινε αρχηγός της Arsenal και της Αγγλίας και τώρα ως αναλήτρια του BBC φόρεσε περήφανα το περιβραχιόνιο κατά των διακρίσεων που απαγόρευσε η FIFA στο Κατάρ, δίνοντάς μας μια ακόμη αφορμή να τη γνωρίσουμε. Οι μνήμες από τη βία που γνώρισε μικρή δεν έχουν σβήσει, πώς θα μπορούσαν άλλωστε. Υπάρχουν νύχοι που σε κάποιους μοιάζουν συνηθισμένοι και εκείνη θα τους κουβαλά μέσα της ακόμα και σε 30 χρόνια από τώρα. Η Άλεξ Σκοτ ξάπλωνε στο παιδικό της κρεβάτι το βράδυ στο οικογενειακό διαμέρισμα στο Poplar, μια περιοχή του Ανατολικού Λονδίνου τρομοκρατημένη. Άκουγε προσεκτικά κάθε θόρυβο έξω από την πόρτα. Προσπαθούσε να αποκρυπτογραφήσει τους ήχους. Ήταν η μητέρα της που περπατούσε στο διάδρομο πηγαίνοντας τουαλέτα. Ήταν εκείνος και η αρχή ενός ακόμη μπαράζ χτυπημάτων. Έχει εξομολογηθεί σε συνέντευξή της ότι ένιωθε αβοήθητη. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να ξαπλώσει εκεί και να προσευχηθεί να ζήσει η μαμά της ως το επόμενο πρωί. «Ο έλεγχος ήταν το παν για τον μπαμπά μου», λέει η Σκοτ, που περιγράφει τον πατέρα της Τόνι ως ανόητα σκληρό. Αν η οικογένεια έβγαινε για φαγητό, η Άλεξ και ο αδερφός της Ρόνι εκπαιδεύονταν να κάθονται σιωπηλοί μέχρι να τους δοθεί η άδεια να μιλήσουν. Οι άνθρωποι έλεγαν: «Ω, δεν έχουν τόσο καλή συμπεριφορά». Αλλά στην ουσία, εκείνοι κάθονται στις θέσεις τους βουβοί και φοβισμένοι. Έκαναν ό,τι τους έλεγαν γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι θα τους συνέβαινε αργότερα στο σπίτι αν ήταν απίθαρχοι. Το ίδιο ισχύει και για τη μητέρα της. Μετά από ένα πάρτι για τα έκτα γενέθλιά της, η Σκορ, στο οποίο η μαμά της Κάρολ αρνήθηκε να φέρει στον Τόνι ένα ποτό, εκείνος την ξυλοκόπησε τόσο άγρια που η Σκοτ ήταν πεπισμένη πως δεν θα επιζούσε. Τελικά η Κάρολ έζησε. Αλλά το πρόσωπό της ήταν πληγωμένο που η μικρή φοβόταν να την κοιτάξει στα μάτια. Ο μπαμπάς της ήταν αλκοολικός και όταν έπινε γινόταν πολύ βίαιος. Η Άλεξ αναγκάστηκε να πετάξει και το πολυτιμότερο αντικείμενό της, το αγαπημένο της κόκκινο mini skateboard. Σήμερα στο σπίτι της στο Βόρειο Λονδίνο έχει ένα αντίγραφο του μικρού κόκκινου skateboard που της είχε αγοράσει ένας πρώην σύντροφός της και μας είπε για την ιστορία αυτή. Η σκέψη ήταν συγκινητική, λέει, αλλά στην πραγματικότητα το skateboard μου θυμίζει απλώς την κακοποίηση του μπαμπά μου. Είναι πολύ δύσκολο να βιώνουν τέτοια πράγματα και μία γυναίκα που έχει διακριθεί σε αυτόν τον χώρο οδηγείται μία προσωπική της ιστορία. Έχει κάνει σπουδαία πορεία στον ποδοσφαιρικό χώρο, έχει εργαστεί και σε άλλους τομείς πριν από αυτόν. Έχω ξαναπεί, είναι πολύ όμορφο να ακούμε τέτοιες ιστορίες από ανθρώπους που νομίζουμε ότι είναι η ζωή τους τέλεια και φανταστική και όμως αυτοί μας αποδεικνύουν το αντίθετο πραγματικά. Περνάνε και αυτοί τις δυσκολίες τους και αυτές οι δυσκολίες, τέτοιου είδους δυσκολίες με βία μέσα, είναι ό,τι χειρότερο. Παραμείνω στο ποδόσφαιρο και στο Sisterhood FC, μια αδελφότητα μουσουλμάνων γυναικών στο Λονδίνο, όπου ενώνει ποδόσφαιρο και πίστη. Η Sisterhood FC ιδρύθηκε το 2018 για να επιτρέψει στις μουσουλμάνες γυναίκες να ενώσουν την αγάπη τους για τον αθλητισμό με την πίστη τους. Είμαι μια μαύρη μουσουλμάνα και αυτά τα τρία πράγματα μαζί είναι πολλά για να τα αντιμετωπίσει σε αυτή την κοινωνία, εξηγεί σε συνέντευξή της η Γιασμίν, ιδρύτρια της Sisterhood FC. Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ ένιωθε παράτερη εκεί όπου βρισκόταν. Ήταν μια μουσουλμάνα αθλήτρια στην κατά κύριο λόγο λευκή προερχόμενη από τη μεσαία τάξη βρετανική πανεπιστημιακή κοινότητα. Σε πρόσφατη κυβερνητική έκθεση διαπιστώθηκε ότι οι μειονεκτούντες φοιτητές είχαν περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το πανεπιστήμιο κατά το πρώτο έτος σε σύγκριση με τους προνομιούχους συνομήλικους τους. Η ίδια είπε: «Αγαπούσα όλα τα κορίτσια, αλλά επειδή είμαι μουσουλμάνα, αν είχαμε έναν αγώνα ή προπόνηση ή οτιδήποτε άλλο, το αρχικό σημείο συνάντησης για όλους για να μιλήσουν και να χαλαρώσουν και άλλα πράγματα θα ήταν στην pub. Όπως όλη την ώρα. Επειδή φοράω τη μαντήλα μου, υπήρχαν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούσα να κάνω. Το χιτζάμπ είναι σαν μια ολόκληρη ταυτότητα, επομένως συνοδεύεται από ορισμένους κανόνες». Σε μια εκδήλωση για το Ραμαζάνι που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της, η Γιασμίν είχε μια ιδέα για το πώς να κάνει το ποδόσφαιρο πιο συμπεριληπτικό για την ίδια και για άλλες μουσουλμάνες γυναίκες, αφού συνάντησε μια ομάδα κοριτσιών εκεί που έμειναν έκπληκτες όταν έμαθαν ότι έπαιζε ποδόσφαιρο.
Αυτό που της έκανε μεγάλη έκπληξη ήταν η μαντήλα της και αν μπορούσε να παίζει φορώντας την. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι έβλεπαν μια κοπέλα που φοράει χιτζάπ και έλεγαν ότι παίζει ποδόσφαιρο. Λέει η ίδια. Την ρώτησαν αν μπορούσε να ξεκινήσει να προπονεί μια ομάδα ειδικά για γυναίκες που φορούν χιτζάπ και έτσι το 2018 γεννήθηκε η Sisterhood FC. Αξίζει λοιπόν να αναφέρουμε ότι το 2017 η FIFA απαγόρευσε το χιτζάπ. Τα επόμενα 7 χρόνια προχώρησε αρχικά στην άρση της απαγόρευσης, προτού την ενισχύσει και στη συνέχεια ντροποποίησε άλλη μια φορά, αποξενώνοντας χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες από το ποδόσφαιρο. Η απαγόρευση άρθηκε οριστικά τον Μάρτιο του 2014. Με τη Sisterhood FC θέλω να δημιουργήσω μια πλατφόρμα για να εμπνεύσω τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο, να ενθαρρύνω διαφορετικά κορίτσια από τις τοπικές περιοχές που φορούν χιτζάμπ. Θέλω να ενημερώσω τα νεαρά κορίτσια ότι το να φοράς χιτζάμπ δεν περιορίζει τις ικανότητές σου ή το ταλέντο σου. Μπορείτε να ασχοληθείτε με το ποδόσφαιρο ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Τα λόγια αυτά είναι της Γιασμίν. Έτσι λοιπόν, τίποτα και κανένας δεν πρέπει να σας εμποδίζει να ασχοληθείτε με το άθλημα που πραγματικά αγαπάτε. Είτε έχετε τη μία θρησκεία, είτε την άλλη, είτε είστε διαφορετικού χρώματος, εθνικότητας ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πρέπει να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Ο αθλητισμός έχουμε πει ότι ενώνει κόσμο, δεν απομακρύνει. Να πω και κάτι τελευταίο για το ποδόσφαιρο. Η Μαρία Σόλε Φεριέρη Καπούτη έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής στη Serie A. Η 32χρονη διαιτητής με καταγωγή από το Λιβόρνο προσθέτει το όνομά της δίπλα σε εκείνα άλλων συναδέλφων της που άφησαν το στίγμα τους στη χώρα και όχι μόνο. Στο Mappi Stadium γράφτηκε η ιστορία στη Serie A καθώς για πρώτη φορά σε αγώνα μεγάλης κατηγορίας του Ιταλικού ποδοσφαίρου, μια γυναίκα διαιτητής βρισκόταν μέσα στο γήπεδο. Ο λόγος για τη Μαρία Σόλε Φεριέρη Καπούτη, η οποία είχε ήδη σφυρίξει 2 αγώνες κυπέλου και τώρα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής σφύριξε και την αναμέτρηση αυτή. Είχε ήδη ανακοινωθεί πως προβιβάστηκε στους ρέφερι της πρώτης κατηγορίας και απλώς ανέμεινε τον ορισμό της. Αυτός έγινε στο μάτς της Σαουσόλο με τη Σαλερνιτάνα. Η 32χρονη διαιτητής με καταγωγή, όπως είπαμε, το Λιβόρνο, πρόσθεσε το όνομά της δίπλα σε τόσα άλλα μεγάλα ονόματα, αισθάνθηκε περήφανη και είδατε, την μπορεί τελικά να καταφέρει μια γυναίκα στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα αισθάνεται πολύ όμορφα το να ακούγεται το όνομά της σε τόσο μεγάλα παιχνίδια. Να περάσω στο τζούντο και να μιλήσω για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σάμπο, όπου το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της ομάδας των προσφύγων το κατέκτησε η Μαρία Αμνιουλίνα Γκουεντές. Η Μαρία λοιπόν πέτυχε ιστορικές νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και κατάφερε να γίνει η πρώτη στην ιστορία της ομάδας των προσφύγων που κατακτά παγκόσμιο τίτλο. Η ίδια επικράτησε στην κατηγορία των μείων 50 κιλών στο πρωτάθλημα του μπισκέτ και στον τελικό υποχρέωσε σε ήττα τη Λευκορωσίδα Καπάγεβα. Καθώς δεν φαινόταν πιθανή η νίκη πριν τη λήξη των 5 λεπτών, η Γκουεντές έκανε ένα take down από το πουθενά, 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, κερδίζοντας έτσι με 2-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδερφή της Μαρία Γκουεντές που αγωνίζεται για τη Βενεζουέλα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των μείων 54 κιλών. Η Γκουεντές από τη Βενεζουέλα που ζει πια στη Γαλλία, όπου και μπήκε σε καθεστώς πρόσφυγα. Από την άλλη, η ανεξάρτητη προσφυγική ομάδα αθλητών ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2016 και μάλιστα αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016 στο Ρίο. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για ένα συνέδριο γυναικών που θα γινότανε. Θέλω να πω ότι έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία και το είχε στόχο να προωθήσει το μήνυμα της γυναικείας ενδυνάμωσης και της ισότητας στον αθλητισμό. Παράλληλα όμως ήθελε να βοηθήσει και μη κερδοσκοπικά σωματεία να συνεχίσουν να υπάρχουν και να προσφέρουν. Έτσι λοιπόν το συνέδριο αυτό έχει στόχο να ακουστούν οι φωνές όλων των γυναικών του αθλητισμού και να προωθήσει το μήνυμα της ισότητας και της ενδυνάμωσης για όλες και όλους. Παράλληλα όμως θα γίνει και ένα μέσο βοήθειας μη κερδοσκοπικών συλλόγων οι οποίοι με τη στήριξή μας θα μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν ανιδιωτελώς. Τα έσοδα του συνεδρίου από τα εισιτήρια που πουλήθηκαν διατέθηκαν σε μη κερδοσκοπικά σωματεία, Δεσμός και 11 Company. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα αυτά θα κατηγοριοποιήθηκαν μάλλον
και δομήθηκαν για να δημιουργηθεί μία βάση ενός πλάνου και να προσφέρουν, να συνεχίσουν να προσφέρουν τα σωματεία. Όλο το χρόνο θα γίνονται δράσεις από αυτά τα δύο σωματεία γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, κρατώντας και αναλύοντας δεδομένα για να υπάρξουν μεγαλύτερα αποτελέσματα. Είναι πολύ θετικό αυτό να το ακούμε, να υπάρχει, να μεγαλώνει ο γυναικείος αθλητισμός, κάθε γυναίκα και κάθε κοπέλα να ασχολείται με τον αθλητισμό που αγαπάει, με αυτό που πραγματικά θέλει, της αρέσει και να μην τα παρατάει ποτέ. Ένα τελευταίο νέο θα πω για την Olivia Dunn, η οποία είναι πρωταθλήτρια στη ρυθμική γυμναστική και χρυσή influencer. Είναι λοιπόν, όπως είπαμε, πρωταθλήτρια στη ρυθμική και το χόμπι της είναι να βγάζει πολλά λεφτά. Λοιπόν, η Αμερικανίδα έχει όλο το πακέτο, ελκύει τους φαν και διαπρέπει στο αγαπημένο της άθλημα. Η επιτυχία της με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων στη ρυθμική γυμναστική δεν έβαλαν φρένο στις βλέψεις της. Σίγουρα τα χρήματα που εξασφάλιζε δεν ήταν αρκετά, γι' αυτό έκανε και το αποφασιστικό βήμα. Δείχνοντας τα κάλλη της στο Instagram και το TikTok, άρχισε να θησαυρίζει αφού ήδη κέρδισε το πρώτο εκατομμύριο δολάριο. Η εντυπωσιακή Olivia Dunn μετρά 2,1 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 6 εκατομμύρια στο TikTok. Πολύ σημαντικό το να είσαι έτσι και πρωταθλήτρια και influencer και σημαντικό και δύσκολο, αν μπορείς να το συνδυάζεις, γιατί όχι. Κάπου εδώ σήμερα τελειώνει η εκπομπή μας. Είδαμε όλα τα νέα του αθλητισμού, τουλάχιστον όσα περισσότερα μπορούσαμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα, εδώ μαζί. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, στις 7 ακολουθεί η εκπομπή Flasta Sport με τον Χρήστο Γεωργίου. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με περισσότερα νέα από τις ομάδες μας και από τον γενικότερο χώρο του γυναικείου αθλητισμού. Από μένα καλό βράδυ και υγεία σε όλους.